έρθω να σε βρω. Να με στο πλάι σου να σου τραγουδώ. Να φωνάζω το πόσο σ' αγαπώ. Όταν σε βλέπω η καρδιά μου χτυπά πιο δυνατά, πιο δυνατά. Μπερδεύονται τα λογικά. Κάνω τις σκέψεις που χάνω το μυαλό. Κεφαλέ με έχεις κάνει τρελό. Πρώτη γένια μου να'ρθω να σε δω. Κάθε στο πλάι σου να σου τραγουδώ. Και να φωνάζω το πόσο σ' αγαπώ. Κι όταν σε βλέπω η καρδιά μου χτυπά πιο δυνατά, πιο δυνατά. Δεν έχω δε τα λογικά. Κάνω τις σκέψεις που χάνω το μυαλό. Τα θέλατο, τα θέλατο. Τι κεφαλές θα σε λαζώ. Κεφαλέ με έχεις κάνει τρελό. Μόνη έννοια μου να'ρθω να σε δω. Να με στο πλάι σου να σου τραγουδώ. Και να φωνάζω το πόσο σ' αγαπώ. Κι όταν σε βλέπω η καρδιά μου χτυπά. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Τα λογικά. Κάνω τις σκέψεις που χάνω το μυαλό. Oh, oh, oh.
Παιδιά, είμαι στον τομέα των 3 και θα δείξω τι. Αυτό που έλεγα πριν 1,5-2 μήνες περίπου, όταν κανείς άλλος δεν ήξερε τι θα γίνει εδώ πέρα, τι θα σας είχε πει ο Γιώργος. Όχι, πείτε μου, τι θα σας είχε πει ο Γιώργος. Ότι από αυτή εδώ την πόρτα, τα λέω καλά, τα λέω καλά. Εσύ τουλάχιστον με ακούς. Ακούς όλο το βίντεο. Όχι, σιγά με το ακούς όλο. Λοιπόν, χάρη θα μου κάνετε να βλέπετε όλο το βίντεο, παιδιά, γιατί σας δίνω πληροφορίες. Και όποιος σας βλέπει όλο το βίντεο, ξέρει πώς στηρίζεται στο πια. Τι ήθελα να πω, λοιπόν. Άμα δεν γκρινιάζω, τι να γκρινιάξω να πούμε. Λοιπόν, δεν πρόκειται να ξαναγκρινιάξω γιατί δεν αξίζει για την προσπάθειά μου να ανακατεύομαι. Λοιπόν, πάμε γερά. Αφήνω εδώ την πόρτα, παιδιά, του ισογείου. Ή του πρώτου του μείον ένα αυτό εδώ πέρα. Όχι, το ισόγειο είναι. Μικρή σημασία, από αυτή εδώ την πόρτα θα βγαίνει το αυτοκίνητο, το γιοταχή, ασθενοφόρο θα είναι, αλλά μπορεί να βγαίνει και άλλο αυτοκίνητο, γιοταχή. Όχι βάρος τύπο φορτηγό. Λοιπόν, θα ανεβαίνει εδώ πέρα, βλέπετε παιδιά, την καμπυλότητα που έχει, το ανηφορικό που παίρνει ο δρόμος, έτσι ώστε να έρθει εδώ πέρα, φλάπα της, και να έρχεται και να εισέρχεται στην πυλώνια οδό, την βόρειο ανατολική πυλώνια οδό, και να παρκάρει εδώ που βλέπετε, εδώ που εστιάζει τώρα ο φακός. Και όταν λέω για φακό, θυμάμαι τον κύριο Παπαγεωργίου από τη Γερμανία. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Παπαγεωργίου και όλοι παιδιά εσείς που με αγαπάτε και με στηρίζετε στην προσπάθειά μου. Είδαμε τι έργο έγινε σήμερα, αυτό το έργο έγινε σήμερα. Μυρίζει το χώμα που έπεσε, μυρίζει φίλε, μυρίζει. Αν τρέξει εδώ πέρα θα μυρίζει πολύ ωραία. Πεύκο και χωμάτινη βροχή. Κοιτάξτε παιδιά εδώ πέρα, τι κάνει μια παλικάρια ρε, άσε μην κρύβεσαι. Να πιάσεις με τη χούφτα σου το χώμα αυτό εδώ πέρα, λες και είναι παιδιά ψύχματα. Πώς να το πω να το καταλάβει ο κόσμος ρε. Απαλό χώμα, αλεύρι. Α, θυμηθείτε το αλεύρι, ναι, μπράβο ρε, το είπες καλά. Θυμηθείτε παιδιά το αλεύρι. Μιλάμε για τόσο ψηλό χώμα έχει γίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, πιστεύω ότι μέσα στα 2 λεπτά καταλάβατε και την είσοδο του ασθενοφόρου με την ράμπα που θα ετοιμαστεί. Εδώ καταλαβαίνετε θα πέσει πρώτα μπετό στεγανότητας, μετά γεώπανα ασφαλτόπανα για να γίνει η ράμπα η κανονική. Ακούμε τώρα τις σιρήνες, όπου και να πάνε να έχει καλή έμβαση το συμβάν, γιατί όταν ακούτε παιδιά σιρήνες, να ξέρετε δεν πάμε πουθενά για πλάκα και για καλό. Πάμε μόνο για άσχημα την κονότητα. Αυτό και μόνο κρατήστε το, για να ξέρετε ποιον άνθρωπο βλέπετε και ακούτε. Τι καεκάρα, συνεχίζω τώρα, δεν ξέρω σε ποιο βίντεο θα είναι αυτό εδώ πέρα. 2, 3, αναλόγως και ο Χρήστος τι όρεξη έχει για να μας τα αποθανατήσει σε μορφή όμορφη για να είναι ωραία η θέασή σας. Την καεκάρα συνεχίζω από τον Νότο.